Καρναβάλι πώλησή του σημαίνει σάτιρα. Σάτιρα και Μιχάλης Χατζηφρεμίδης, ο οποίος για σειρά ετών παρουσιάζει με το δικό του μοναδικό τρόπο τα θέματα που παραλάβουν στη γιορτή που διοργανώνεται στον οικισμό και που γίνεται πόλος έλξης για ντόπιους και επισκέπτες. 51ο καρναβάλι, ξανθιώτικο καρναβάλι και 53η χρονιά είναι η Μουτζουρουδευτέρα στον Πολύσιτο. Φυσικά τώρα έχει με τον Δήμο, με την επέκταση του Δήμου, έχει μεγαλώσει και περιλαμβάνει και τα άλλα χωριά, Άβδυρα, Μάνδρα κλπ. Να ξεκινήσουμε από την Μουτζουρουδευτέρα καλύτερα, λέγοντας ότι με τη συνένωση των καλλικρατικών δήμων Σελέρου, Αυδείρων και Γεννησέας Βιστονίδας έγινε ο Δήμος Αυδείρων. Έτσι λοιπόν έχουμε την 53η Μουτζουρουδευτέρα, καθαρά Δευτέρα στο Δήμο Αυδείρων, που περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις που είναι στον Πολύσιτο, που γίνεται η παραδοσιακή παρέλαση. Πιο πολύ, ας πούμε, σατυρική, σατυρίζουν διάφορα θέματα επικαιρότητας. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, έως το ότι σιγά σιγά θα πρέπει να βρίσκονται και αντικαταστάτες, γιατί μεγαλώνουμε εμείς και πρέπει σιγά σιγά να αλλάζουμε. Φυσικά δεν είναι, η καθαρά Δευτέρα δεν γιορτάζεται μόνο στον Πολύσιτο, γιορτάζεται και στα Άβδυρα και στη Μάνδρα και στο Μυροδάτο. Υπάρχει ανάλογο πρόγραμμα, το οποίο αυτό πρόγραμμα θα ενημερωθείτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από τα social media. Τι θα δει ο κόσμος στον Πολύσιτο, να πούμε λίγο, την ημέρα αυτή? Είναι μια μέρα που την προτιμάει για την πολιτική σάτιρα, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο είδος διασκέδαση. Πριν από λίγο ενημερώθηκα για τα θέματα, γιατί πρέπει να αναδείξουμε, εκτός από τα θέματα που τα αναδεικνύουν οι σύλλογοι που συμμετέχουν, εμείς πρέπει να συμβάλλουμε ηχητικά ή παρουσιαστικά ως προς αυτά τα θέματα. Έτσι, στα γρήγορα να πούμε ότι σατυρίζεται το ασφαλιστικό, ο τροχός της τύχης ή ένα άλλο θέμα που είναι Δευτέρα στο χωριό, μια εκπομπή που υπάρχει. Επίσης είναι και το σύμφωνο συμβίωσης, αυτά και κάποια άλλα ακόμη, τελευταία στιγμή που θα τα πλαισιώσουν μέσα στην παρέλαση, που είναι 6 ή 7 θέματα. Ωστόσο, όποιος γνωρίζει καλά το κανάλι 6 και τη συνεχή παρουσία του στο ξενθιώτικο καρναβάλι, δεν μπορεί να μην πάει το μυαλό του και ως τον επί σειρά ετών παρουσιαστή της μεγάλης γιορτής, που και φέτος θα μας μεταφέρει το κλίμα ζωντάνιας και κεφιού από την κεντρική πλατεία της Ξάνθης, με την αστήρευτη διάθεσή του, η οποία φαίνεται ότι δεν χαλάει με τίποτε. Πάντα υπάρχει διάθεση για το καρναβάλι της Ξάνθης, είναι η 51η χρονιά, με ό,τι και αν περνάει ο κόσμος αυτό το καιρό. Πάντα όλοι θέλουμε να ξεκλέψουμε την τρέλα, την ξεγνιασιά, την πλάκα, το ντύσιμο, το μασκάρεμα κλπ. Άσχετα με τα προβλήματα, είπαμε όλα αυτά εδώ πέρα, είναι η 51η χρονιά και έτσι με αυτήν εδώ τη χρονιά, αν κάνει και καλό καιρό, θα είμαστε ακόμη καλύτερα. Τώρα, γιατί λέμε αν κάνει και καλό καιρό, και για το ξανθιώτικο καρναβάλι και για τη Μουτζουρουδευτέρα? Εκεί βασίζονται πολλά πράγματα, από τον ήχο μέχρι τις στολές που θα βάλει ο καθένας. Γιατί όταν βρέχει, αλλάζουμε τις καταστάσεις. Όταν δεν βρέχει, έχουμε εναλλαγές. Εγώ προσωπικά έχω διάφορες εναλλαγές. Φυσικά, πέρσι είχαμε πάρα πολύ δυνατό ήχο στην κεντρική πλατεία. Δεν έβαλα καμιά στολή, έβαλα τα ακουστικά να έχω τα αυτιά μου, τουλάχιστον όταν τελειώσει το καρναβάλι να τα πάρω μαζί μου και να φύγω, να μην τα αφήσω εκεί στην πλατεία. Πιστεύω φέτος κάτι ανάλογο θα δούμε. Υπάρχει εναλλαγή, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια εμπειρία, υπάρχει μια αλφα εναλλαγή στο να δώσουμε τον παλμό του ξανθιώτικου καρναβαλιού στους τηλεθεατές που θα βλέπουν το ξανθιώτικο καρναβάλι. Και όπως το είχα πει παλιότερα, το λέω και θα το ξαναπώ, πρωταγωνιστές δεν είναι κανένας παρουσιαστής, κανένας δήμαρχος, κανένας πρόεδρος, κανένας. Πρωταγωνιστές στο καρναβάλι της Ξάνθης είναι οι ίδιοι καρναβαλιστές και κατ' επέκταση οι σύλλογοι που πλαισιώνουν τους καρναβαλιστές αυτούς εδώ πέρα, άσχετα αν δεν είναι όλα ενεργά μέλη. Εκείνη τη στιγμή έρχονται διάφοροι ξένοι, φίλοι, γνωστοί κλπ. Που πλαισιώνουν τους συλλόγους και πρωταγωνιστές είναι οι καρναβαλιστές.
Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και όλοι εμείς είμαστε σε δεύτερη μοίρα. Ζωντανά λοιπόν, να το πούμε και αυτό, θα μεταδίδεται το κανάλι 6 από την παρέλαση από την πλατεία. Ναι, ζωντανά στο κανάλι 6 και με live streaming μέσω ίντερνετ σε όλο τον κόσμο για φίλους και γνωστούς. Φυσικά το link ή τη διεύθυνση που μπορείτε να δείτε το live streaming θα μπορείτε να συνδεθείτε σε σελίδες του καναλιού, στη δική μου προσωπική σελίδα ή στη σελίδα Χαλαρά κανάλι 6 κλπ. Πιστεύω ότι αυτοί που ψάχνουν θα το βρουν μέσα από τα social για το live streaming μέσω ίντερνετ. Ως προς το ότι θα δειχθεί από το κανάλι, πιάνουμε ήδη την Ανατολική Ελλάδα, Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, από Ορμένιο μέχρι Σέρες και μέχρι Χίο. Και το πρώτο πόδι Χαλκιδικής προς τα εμάς πρώτο πόδι, έτσι, δηλαδή στην ουσία τρίτο πόδι είναι για τους Θεσσαλονικείς και ειδικά για τους Χαλκιδικιώτες. Την Κυριακή λοιπόν το μεσημέρι στη 1:30 ακριβώς το κανάλι 6 θα βρίσκεται στα σπίτια όλης της περιφέρειας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Χαλκιδικής για να κάνει τους τηλεθεατές τους συμμέτοχους στον κορυφαίο θεσμό της Ξάνθης.